Έχετε βγάλει τη Σάρα και μετά τον Αβραάμ, ρε παιδιά, να πούμε. Ο Λόδρος τη Σάρα, ο Αβραάμ, να πούμε, είναι Σάρα. Αν μας κεντράρεις και την εικόνα, μια χαρά είσαι. Εκεί είσαι, εκεί. Τέλειες. Βρήκες κέντρο, όπως πάντα, γιατί είσαι άνθρωπος του κέντρου. Το ξέρουμε αυτό, οπότε, μια χαρά. Εντάξει, άντε πάμε, Παναγιά μαζί μας, λοιπόν. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση στην οποία θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι δικοί μας θεσμικοί, ξένοι και εγχώροι εννοώ, γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα κριτήρια μέσα από τα οποία λειτουργούν είναι διαφορετικά από ότι αυτά που χρησιμοποιούν για την παγκόσμια κεφαλαγορά. Και μάλιστα όσο έχουν προβλήματα οι υποανάπτυξη αγορές, όπως και το κινέζικο χρηματιστήριο που έχει χάσει όλα του τα κέρδη από την αρχή της χρονιάς, τόσο περισσότερο η ελληνική επενδυτική πραγματικότητα, οι αξίες ελληνικές θα γίνονται πιο γοητευτικές στα μάτια των ξένων θεσμικών. Αυτό είναι μια γενική θεώρηση, θα τη δούμε και αυτές τις μέρες, εάν πραγματικά ισχύσει, γιατί εδώ που τα λέμε, αυτό το ξαφνικό άλμα του 6% με μια διορθωσούλα, ας πούμε, από χτες, γιατί προχτές απλά υπήρξε ειδοποίηση ότι έψιγα, μην το παραξηλώσουμε, είναι κάτι σημαντικό. Φυσικά, αυτό που θα πρέπει να κοιτάνε οι επαΐοντες, κατά κάποιον τρόπο, οι ιδιώτες επενδυτές, αναφέρει το χτυπάει σήμερα 40 φορές και από χτες το Bloomberg, η Wall Street Journal, η Financial Times, την εικόνα και τη δυναμική δηλαδή που δίνουν οι διαχειριστές στα διετή αμερικανικά ομόλογα. Εκεί πέρα θα παιχτεί το παιχνίδι, από εκεί βγαίνουν τα μηνύματα. Όμως για μας το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ένας είναι ο σίγουρος άξονας πάνω στον οποίο θα παίξουν τα κεφάλαιά τους όλοι όσοι θα ενδιαφερθούν για την Ελλάδα. Και είναι αυτό που λέμε η επενδυτική βαθμίδα. Το πότε θα έρθει και πότε. Βεβαίως, για να μην είμαστε σίγουροι πάνω σε αυτό, θα κοιτάξουμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, η κάλπη είναι παράξενη, αλλά η κάλπη εδώ που τα λέμε έχει δείξει πολλά. Δηλαδή αυτή η διαφορά δεν καλύπτεται. Και αν θυμόσαστε, ήταν και ένα δίλημα από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το αν μπορεί να αλλάξει άρδιν η στάση των εκλογέων μέσα σε ένα μήνα. Η θεωρία, οι ψυχολόγοι, οι ψυχομέτρες, οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι μέσα σε ένα μήνα δεν υπάρχει μια τρομερή στροφή. Μια αλλίωση μπορεί να υπάρχει, αλλά στροφή 180 μοιρών, δύσκολο. Ούτε 90 δεν θα δούμε. Δηλαδή, κάποια κίνηση όμως θα τη δούμε. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα τη μεγάλη μάχη θα τη δώσουν δύο αρχηγοί. Δεν θα είναι όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάμεσά του. Θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, του καινούργιου ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα γίνουν τα παιχνίδια. Κατά την ταπεινή μου άποψη, χωρίς όμως να έχω και μεγάλες βλέψεις για το τι, αν σκέφτομαι σωστά πολιτικά, δεν σκέφτομαι. Ξέρεις, Κώστα, εγώ αυτή την πολύ μεγάλη μάχη την αντιλαμβάνομαι ως μάχη ωριμότητας. Θα αποδείξει δηλαδή ποιο από τα δύο κόμματα είναι σε πιο προηγμένη ωριμότητα. Όχι επαρκή, πιο προηγμένη. Να σου το πω όμως και εγώ αλλιώς. Ποιο από τα δύο θα έχει λιγότερη σύψη. Μπορεί να το δούμε και. Τέλος πάντων, άστα. Ναι. Πάμε στα μαρκετάκια που είναι ωραία, τα οποία άλλωστε πάλι χτες τα μπλούζι είχανε, πόνο είχανε, και αυτό τον πόνο τον γεννά η δυστοκία στο να συμφωνήσουνε τα δύο μεγάλα κόμματα της Αμερικής όσον αφορά το ceiling, την οροφή δηλαδή του ανώτατου χρέους που μπορεί να έχει και να λειτουργήσει. Εκείνο που θα ήθελα όμως σίγουρα να πούμε σήμερα με τα βεβαιότητος είναι πως η αρνητική δυναμική στην Αμερική επέρασε
στην ασιατική αγορά, μόνο ο κακομοίρης ο Νίκεϊ κρατήθηκε σε ένα αξιοπρεπές θετικό συν 0 κάτι, ενώ οι άλλοι οι δείχτες, οι ασιατικοί, όλοι υποχώρησαν, ακολουθώντας κυρίως την πίεση που υπέστη όχι τόσο ο Dow όσο ο Nasdaq, γιατί εδώ που τα λέμε τα ασιατικά χρηματιστήρια φιλοξενούν συνήθως εταιρείες που έχουν σχέση με την τεχνολογία. Την τεχνολογία δεν ξέρω αν το θυμόσαστε από χτες, είπαμε ότι υπάρχει μια κόντρα για τη Micron. Micron είναι μια εταιρεία που ασχολείται με τα chip και που αυτή την ώρα στη μάχη ανάμεσα στη Δύση και στην Κίνα, τεχνολογικό πεδίο, παίζει σημαντικό ρόλο. Θα το δούμε. Όμως, αυτό που θέλω να έχουμε υπόψη μας σήμερα είναι ότι επίμονα τα ΣΜΕ, δηλαδή τα futures του S&P 500, του πιο αντιπροσωπευτικού μετοχικού δείκτη, ειδοποιούν ότι θα ανοίξει η αγορά με χαμόγελα και εκεί. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Βεβαίως, ναι, βλέπω ότι αυτή την ώρα ο Eurostock 50 θα ξεκινήσει πιθανά με βάση τα futures με ένα συν 0,30, ο κατοστάρης του Λονδίνου στο συν 0,12, ενώ ο DAX είναι στο 1/4 της ποσοστίας μονάδας. Κάτι δηλαδή καλό μπορεί να γίνει. Ας περάσουμε όμως τώρα και την άλλη, την σημαντική, να το πούμε έτσι, απεικόνηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το κρατικό χρέος, είδαμε ότι τσίμπησε στη ΣΥΠΑ και είναι λογικό, αφού δεν τα βρίσκουν οι Republicans με τους Δημοκράτες. Ναι, έχουμε πρόβλημα, λέει εκεί, και το λέει η αγορά, το λένε ακόμα και οι και αξιολόγησης που απειλούν με υποβάθμιση της αξιοπιστίας της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη. Και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, ευχάριστο και βολικό. Τι άλλο θα ήθελα να σας πω? Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή εδώ η δυναμική στα ομόλογα κρατάει σε ένα βαθμό ισχυρά το δολάριο. Έχουμε πει από τότε που ξεκίνησε αυτή εδώ η παρέμβαση, αυτή εδώ η εκπομπή, η φιλόξενη κατά τη γνώμη μου για όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για επενδύσεις και για οικονομία. Αυτή λοιπόν η εκπομπή έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό πως το δολάριο, όταν ο δείκτης πια πιάνει τα 104, ισχυροποιείται πάρα πολύ και ισχυροποιείται κατά κάποιο τρόπο ενοχλητικά για τα υπόλοιπα νομίσματα. Για να δούμε την άλλη κάρτα ισοτιμίες. Πάλι σήμερα το πρωί, λέω, το είδαμε, ας πούμε, να το. Πέρασε στα 104. Το είχαμε δει να χαμηλώνει, να χαμηλώνει. Το είδαμε να φτάνει μέχρι το 101-102. Μονάδες εννοώ το δείκτη του δολαρίου. Βλέπουμε τώρα ξαναπέρασε το 104. Και αυτόματα αυτό δείχνει και μια αντίστοιχη εξασθένηση στο ευρώ. Αυτό μάλλον θα μας βοηθήσει. Δεν είναι κακό για την ώρα. Όμως, εάν συνεχίσουμε να αγοράζουμε πετρέλαιο και αέριο, που το κάνουμε, αυτό είναι μια κίδα που βοηθάει στο να μένουν οι τιμές της ενέργειας ψηλά. Αυτό από τα ξένα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν τώρα να φτάσουμε στο να εντοπίσουμε το τι έχει γίνει χθες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εκεί λοιπόν είχαμε την πρώτη σοβαρή διόρθωση μετά το 6, κάτι και το 0, κάτι τις δύο πρώτες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η ημέρα μιας κάποιας σοβαρής διόρθωσης, η οποία είχε σαν βάση της κυρίως τις τραπεζικές μετοχές. Οι τραπεζικές μετοχές όμως έχουν εμφανίσει από την αρχή του Μαΐου επιδόσεις που δικαιολογούν απόλυτα αυτήν την πίεση που υπέστησαν, γιατί όπως βλέπετε ο δείκτης των τραπεζών ήταν εκείνος ο οποίος υποχώρησε κατά 3% περίπου, όταν 1,5% ήταν η πτώση του 25%,
και 1,1 μόνο του Γενικού Δίκτυου. Να λοιπόν να δούμε οι μετοχές που εμείς έχουμε επιλέξει, γιατί έχουν υψηλή εμπορευσιμότητα, αλλά δεν θα βρεθούν στο κέντρο των επενδυτικών, είτε αγοραστών είτε πολιτών. Και βλέπουμε ότι Θρίαμβο μέσα σε αυτή τη φάση, μέσα στο μήνα δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα από το τέλος προηγούμενου μήνα μέχρι σήμερα, τι κάνουνε. Τον Θρίαμβο τον έχει γράψει η ΔΕΗ. Η οποία σήμερα παρεπιπτόντως δίνει και αποτελέσματα πρώτου τριμήνου το απόγευμα, έτσι. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι προσπαθούν να προεξοφλήσουν κάτι καλό. Ή αν θέλει, φτιάχνουν το μαξιλάρι για την πίεση που θα ακολουθήσει αναλόγως των αποτελεσμάτων. Έτσι. Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς και εμείς μπορεί να ξέρουμε, αλλά δεν είναι να τα λέμε τώρα πρωί-πρωί γιατί θα επηρεάσουμε παράξενα τους ιδιώτες επενδυτές και δεν χρειάζεται, θα το δούνε μόνοι τους. Και βλέπω λοιπόν, ο ΤΕ και ΜΟΗ είναι οι αδύναμοι. Η Motor Oil και ο ΤΕ είναι τα αδύναμα blue chip. Είναι βέβαιο αυτό και θα το δούμε και στη συνέχεια. Ενώ η ΔΕΗ έχει ήδη δείξει τη δύναμή της και ο ΠΑΠ έχει όντως περιθώρια και τεχνικά ακόμα να βαδίσει πιο πάνω. Αυτή είναι η δική μου παρέμβαση σε μια πραγματικά φιλόξενη για το χρηματιστήριο εκπομπή που φτιάχνετε εσύ και η Μαρία. Ευχαριστούμε, Κωστή, για τα καλά σου λόγια. Μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Για την αγάπη σου. Και έχεις και τη δική μας. Πριν από λίγα λεπτά... Από αγάπη πάμε καλά. Εύχομαι να αγαπηθεί και ο ελληνικός λαός μεταξύ του και να μην το πιάσει η μανία, γιατί βλέπω μερικούς Σιριζέους να κοιτάνε θυμωμένα τους νεοδημοκράτες και κάτι νεοδημοκράτες. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Είναι και αυτά τα παλιόπαιδα στα καφενεία που γίνονται προκλητικά αναλόγως. Και αυτό δεν θέλουμε να υπάρχει αυτόν τον καιρό. Είναι καλοκαίρι και όπως έλεγε και ο κύριος της ΓΕΣΕΒΕ, καλό είναι να φτιάχνουμε ένα ωραίο κλίμα ώστε να έρχονται εδώ πέρα οι τουρίστες και να απολαμβάνουν τη χαλαρότητα και τα θετικά που έχει αυτή η πατρίδα και όχι την τζίτα, τις μούτσες και τα διάφορα που καμιά φορά βλέπουν με δέος μέσα στους δρόμους. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε πάντως είναι ότι πριν από λίγα λεπτά δόθηκαν τα στοιχεία για τη γερμανική οικονομία και δεδομένο πλέον εισέρχεται σε ύφεση η γερμανική οικονομία. Έχει αλλάξει και η πρώτη σελίδα του CNBC και η πρώτη σελίδα του Bloomberg από ό,τι είδα και το θέμα για όσους σας ενδιαφέρει με λεπτομέρειες θα το βρείτε και στο site της Ναυτεμπορικής. Γιατί εκεί... Ήθελα να δουν και αυτοί πόσο δύσκολο είναι όταν σε παίρνει από κάτω η οικονομία, γιατί είχαν μια υπεροψία και μια αλαζονία απέναντί μας τότε και μας κουνάγανε τα δάχτυλα ότι τι κάνετε, για να σας δούμε τώρα κυρίες και κύριοι εκεί πέρα της Κεντρικής Ευρώπης. Ενώ εμείς τι θα κάνουμε Κώστα μου, θα τους προσφέρουμε το γαλάζιο ουρανό, το γαλάζιο της θάλασσας και το λαμπερό μας ήλιο για να ζεστάνουμε την ψυχούλα τους και την πίκρα τους από την ύφεση. Όχι μόνο, τους έχουμε προσφέρει και μερικά μέτρα και μερικές τεχνικές για το πώς να το αντιμετωπίσουν. Και καλό είναι ταπεινά και σεμνά να τις χρησιμοποιήσουν και να μην παριστάνουν τους παντοδύναμους και όσον αφορά τον πόλεμο που πρέπει να κάνουν για τον πληθωρισμό τους και όσον αφορά τους μετασχηματισμούς μιας οικονομίας που και αυτή δεν τα πάει τόσο καλά τελικά όπως φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή σου ημέρα. Γεια σου Κώστα. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.